Εκτός από ένα σύγχρονο έργο, το νέο διεθνές αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλι, θα πρέπει να είναι και ένα ασφαλές αεροδρόμιο στη βάση και της αντιπλημμυρικής προστασίας, που αποτελεί ζητούμενο, μετά και τα όσα έχουν καταγραφεί ως συνέπειες της κλιματικής κρίσης, στη βάση ότι η περιοχή της Πεδιάδος εμφανίζει πλημμυρικά φαινόμενα που απαιτούν ειδικό σχεδιασμό για να προστατεύσουν το έργο του αεροδρομίου. Αυτό που μας ενδιέφερε και επιμείναμε είναι ποια είναι η αντιπλημμυρική θωράκιση του αεροδρομίου, του νέου αεροδρομίου, αλλά και συνολικότερα της ευρύτερης περιοχής με τη λειτουργία αυτού του μεγάλου και σημαντικού αναπτυξιακού έργου για τον τόπο μας. Σε σύσκεψη παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, που συμμετείχε ο Δήμαρχος Μινωά Πεδιάδος Βασιλής Κεγκέρογλου, ο συντονιστής του έργου της Τέρνα, αλλά και ο διευθύνοντας σύμβουλος της Ολλανδικής εταιρείας που εκπονεί τις μελέτες για τα μακροχρόνια αντιπλημμυρικά έργα στο νησί, εκείνο το οποίο αναφέρθηκε είναι πως απαιτείται ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός μέσα από μια ενισχυμένη αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής. Είναι σημαντικό να λειτουργήσουμε με προοπτική και να μην τρέχουμε εκ των υστέρων να μπαλώνουμε ή να γιατρεύουμε πληγές. Το νερό και η κλιματική κρίση πλέον είναι κάτι σε ό,τι αφορά το νερό που πρέπει να το προσέχουμε για να το σεβόμαστε. Σε ό,τι αφορά την κλιματική κρίση, αντιλαμβάνουμε σοβαρότατα υπόψη μας, διότι δεν κάνει αστεία. Είναι μια μεγάλη παρέμβαση που χρειάζεται να επιταχυνθεί η διαδικασία προκειμένου να έχουμε εγκαίρως τα αναγκαία έργα και να μην έχουμε φαινόμενα Θεσσαλίας. Γίνονται αντιπλημμυρικά έργα στο αεροδρόμιο. Θα συνεργαστούμε με την Κοινοπραξία, τη Στέρνα, με την άλλη την εταιρεία από την Ινδία, ώστε να σχεδιάσουμε το βέλτιστο δυνατό σύστημα για να μην πλημμυρίσει ποτέ το αεροδρόμιο από έντονα καιρικά φαινόμενα όπως αυτά, για παράδειγμα, που έχουμε στη Θεσσαλία. Ο συντονιστής του έργου ενημέρωσε τον Υπουργό για την πρόοδο των εργασιών του νέου αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται συνολικά στο 30 περίπου τη %, με στόχο να ξεκινήσει να λειτουργεί το Φεβρουάριο του 2027, με τη δυναμική του να φτάνει ετησίως τους 15 εκατομμύρια επισκέπτες. Έχουμε μια ενημέρωση για την πορεία των έργων του αεροδρομίου και βεβαίως την ευκαιρία να θέσουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την γύρω περιοχή και τα αναγκαία τοπικά έργα, τις συμπληρωματικές εργασίες και παρεμβάσεις, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα και να δοθούν λύσεις σε πολλά ζητήματα που έχουν εντοπιστεί. Σε ό,τι αφορά την εμπλοκή της Ολλανδικής εταιρείας που εκπονεί το Master Plan για τα αντιπλημμυρικά έργα στο νησί, ο Υπουργός επισήμανε ότι δείχνει την αναγκαιότητα λειτουργίας με σχέδιο και προοπτική. Η περιοχή αυτή σε περίπου 3 χρόνια από τώρα θα κληθεί να φιλοξενήσει σε λειτουργία πλέον αυτή τη μεγάλη μονάδα, αυτό το μεγάλο αναπτυξιακό έργο. Άρα πρέπει να έχει οπλιστεί σωστά και να έχουμε λειτουργήσει οργανωμένα. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ολλανδικής εταιρείας πάντως επισήμανε ότι αυτή την ώρα συγκεντρώνονται στοιχεία που θα βοηθήσουν σε επόμενο χρόνο να δημιουργηθεί το πλαίσιο των προτινόμενων έργων που θα θωρακίσουν το νησί. Δουλεύουμε με όλες μας τις δυνάμεις συνεχόμενα, συλλέγουμε συνεχώς στοιχεία. Εξαρτάται φυσικά και από την ανταπόκριση που έχουμε από αυτούς που μας παρέχουν τα στοιχεία. Άρα, όσο πιο γρήγορα λαμβάνουμε εμείς στοιχεία, μπορούμε να προχωράμε στην επόμενη φάση.